κόλαση φωτιά στο γεράκι του Δήμου Μινώα Παιδιάδας με ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής να δίνει ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, ενώ επιποδός βρίσκονται και οι τοπικές αρχές. Η μεγάλη φωτιά ξέσπασε 20 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Γεράκη, με τους πυροσβέστες να επιχειρούν στο βουνό και σε ύψος 1.300 μέτρων, ενώ η φωτιά δεν απείλησε κατοικημένες περιοχές. Άμεσα είναι κινητοποίηση από την υπηρεσία των 40 οχημάτων και 100 υπαλλήλων, με 7 υδροφόρες, μηχανήματα του Δήμου, με κατοίκους. Καταφέραμε και νωρίς το πρωί οριοθετήσαμε την πυρκαγιά και την αφήσαμε να εκδηλώνεται ψηλά στη βουνοκορφή στα 1.300 μέτρα υψόμετρο. Και μόλις τώρα μεσημεριανή ώρα καταφέραμε να μην έχουμε φλόγα στην περιοχή. Το πρωί επιχειρήσαν 3 πυροσβεστικά ελικόπτερα, ενώ άμεσα οριοθετήθηκε η μεγάλη φωτιά. Γύρω στη 1 το μεσημέρι δεν υπήρχαν ενεργά μέτωπα, ενώ χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστών αποφεύθηκαν τα χειρότερα, καθώς απειλήθηκαν από τη φωτιά 3 σπίτια. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, παραμένουν οι δυνάμεις για τυχόν αναζωπηρώσεις. Υπάρχουν όμως διάσπαρτες κατοικίες ανατολικά από που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, οι οποίες και κινδύνεψαν και καταφέραμε και διασώσαμε χωρίς να προκληθούν ιδιαίτερες ζημιές. Λίγες ώρες πριν, μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής και στο χωριό Κατοφύγη του Δήμου Βιάνου, όπου ήχησε το 112, προκειμένου οι κάτοικοι τόσο από το Κατοφύγη όσο και από το Ξενιάκο να απομακρυνθούν από την περιοχή προς την πλατεία Εμπάρου. Λίγα λεπτά πριν από τις 7 το απόγευμα, και ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονταν στην περιοχή της Γόρτινας για να κατασβήσουν τη φωτιά στους Αγίους 10, ξέσπασε εδώ φωτιά στο Κατοφύγη. Οι φλόγες άρχισαν να γλύφουν επικίνδυνα τα πρώτα σπίτια του χωριού. Σε 5 λεπτά έφυγε και πάει. Λέει μια κοπανιά καμίου. Με φύσαν αέρα και στρούφηξε σε 10 λεπτά και γίνεται το πράγμα. Σε 10 λεπτά. Πολύ, πολύ, πολύ. Στρούφηξε πάλι, γίνεται χαμός. Χαμός. Η περιόρισε και λίγο πάλι ξέφυγε, γιατί είσαμε να γυρευτούν τα ελικόπτερα. Δεν είχε πρόσβαση. Δεν είχαν πρόσβαση τα οχήματα. Και ειδοποίησαν τα ελικόπτερα. Φοβήθηκα ότι είναι το σπίτι μου άκρη. Εγώ με τον Μαγιάνο μου λέει φωτιά να παίξει, λέει, το χωριό. Πού? Έπελε από κάτω, λέει, στην πλατεία, έρχεται όλο το χωριό. Χίσαμε να έρθω από το Θωμαγιανό, έπαει τον ένα μαύρο πράγμα. Φοβηθήκαμε πάρα πολύ. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε μία ρεματιά κοντά στο χωριό Κατοφύγη, με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και 2 ελικόπτερα να επιχειρούν, ενώ εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή εθελοντών και κατοίκων που προσπαθούσαν με κάθε μέσο να αποτρέψουν τις φλόγες να μπουν στα σπίτια τους. Πληροφορίες αναφέρουν ότι παραδόθηκαν στις φλόγες εγκαταλελειμμένες κατοικίες και αποθήκες. Όλοι μαζί προκειμένου να προστατεύσουμε το χωριό, γιατί η κατάσταση, αν ξέφυγε, ήταν πολύ δύσκολη για το ίδιο το χωριό. Γιατί και μία σπίθα είναι ικανή να φέρει την καταστροφή. Το είδαμε σήμερα 2 φορές. Μπορεί να αυτό και τα σπίτια να πάρουν φωτιά πάλι στο Κατοφύγη. Ναι. Αλλά ευτυχώς ήρθαν τα ελικόπτερα, τις σβήσανε. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Οπότε είδατε και εσείς, είχε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Να είναι καλά τα παιδιά. Από βορρά προς νότο, στο νότιο τμήμα. Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες και με τη συνδρομή 2 ελικοπτέρων επιχειρούσαν χθες το απόγευμα σε φωτιά που ξέσπασε σε πλαγιά στους Αγίους 10, κοντά στις αρχαιότητες της Γόρτινας, ενώ εκενώθηκε προληπτικά ο αρχαιολογικός χώρος. Οι άμεσες και συντονισμένες προσπάθειες της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης κατάφεραν να αποτρέψουν τα χειρότερα για τον Αμπελούζο και βεβαίως για τον αρχαιολογικό χώρο της Γόρτινας. Τρέχει ο κόσμος όλο, βοηθούν οι ανθρώποι. Να ευχαριστήσω το Δήμο Φεστού που μας βοήθησε και με μια υδροφόρα. Επιχείρησαν και τα αέρια μέσα. Απειλούσε τις αρχαιότητες της Γόρτινας. Κατεύθυνσε από τους Αγίους 10 προς αρχαιότητες και δυστυχώς είναι δεύτερη φορά μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα που κάποιοι έχουν βάλει την περιοχή στο στόχαστρο.